τέλος του Άμπολα Sport. Ήρθαμε εδώ στο γήπεδο της Αγίας Παρασκευής για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου. Μαζί μας έχουμε την ποδοσφαιρίστρια της Αγίας Παρασκευής, Ελπίδα Μπριασούλη. Ελπίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, παίξατε δύο παιχνίδια μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Πώς ήταν έτσι, πρώτον, όλο το προηγούμενο διάστημα που δεν μπορούσες να έρθεις στο γήπεδο, να κάνεις την προπόνηση, να είσαι στην ομάδα? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις παίχτριες, νομίζω, στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας να ερχόμαστε με τις παίχτριές μας, να κάνουμε προπόνηση, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Ήταν πολύ σημαντικό, πρώτον, που γυρίσαμε στις προπονήσεις και δεύτερον, που γυρίσαμε μετά από ένα χρόνο στα επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, η Αγία Παρασκευή είναι αίτητη. Κερδίσατε τον Φίδων Άργους στην πρεμιέρα και την Κυριακή φέρατε ισοπαλία 0-0 στην Κρήτη απέναντι στον Όφη. Πώς ήταν το παιχνίδι με τον Όφη? Είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, Ελπίδα, το 0-0? Θεωρώ ότι είναι ένας μοιρασμένος πόντος. Σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει το τρίποντο και θα ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά ήταν ένα δύσκολο και πολύ δυνατό παιχνίδι που το περιμέναμε έτσι. Ήμασταν πολύ προετοιμασμένοι και δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πάρουμε τουλάχιστον αυτό το πόντο. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι την Κυριακή με τις Άβαντες Χαλκίδας στην Αγία Παρασκευή εδώ. Στόχος? Στόχος σίγουρα, νομίζω, σε κάθε παιχνίδι για κάθε ομάδα είναι το τρίποντο. Είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι που το περιμένουμε και αυτό με τεράστια ευχαρίστηση, να το πω έτσι. Παίζουμε με τον πρώτο. Σίγουρα πλέον, επειδή το πρωτάθλημα είναι έτσι διαμορφωμένο, κάθε πόντος είναι πολύ σημαντικός. Θα βάλουμε τα δυνατά μας, θα προσπαθήσουμε όλη τη βδομάδα, όλες τις παίχτριες μαζί με τους προπονητές, για να πάρουμε το απόλυτο. Πώς είναι το κλίμα στην ομάδα μεταξύ σας? Το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε όλες πολύ καλές σχέσεις. Είμαστε αγωνιστικά πάρα πολύ καλά και πολύ προετοιμασμένες για όλους τους αγώνες που έχουμε. Η συνεργασία σου με τον προπονητή Γιάννη Χαραλαμπίδη? Η συνεργασία μου είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις και όλα κυλάνε πολύ ομαλά. Η διοίκηση είναι δίπλα σας, η κυρία Λίτσα, ο κύριος Τζόρτζης? Όσο μπορούν και αυτοί μας στηρίζουν πάρα πολύ και στα ταξίδια και ό,τι ζητάμε το έχουμε. Προσπαθούμε και διορθώνουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. Ο στόχος της Αγίας Παρασκευής τη φετινή σεζόν? Αρχικά να είμαστε όλες καλά στο τέλος του πρωταθλήματος, να μην υπάρχουν τραυματισμοί, να είμαστε πολύ καλά σωματικά και όλοι στην ομάδα. Και σίγουρα να μείνουμε στην κατηγορία και να κερδίσουμε όσο τη δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούμε και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Είδα στην πρεμιέρα ότι παρόλο που απαγορευόταν η είσοδος των φιλάθλων, στα κάγκελα ήταν αρκετοί οι φιλάθλοι, ήρθαν έτσι να σας στηρίξουν. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο που δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι, να δούμε τόσο κόσμο. Πολύ ευχάριστο. Και μακάρι στις επόμενες αγωνιστικές να επιτρέπετε να έρθει ακόμη περισσότερος κόσμος για να στηρίξει την ομάδα μας. Ελπίδα, σε όλη σου την ποδοσφαιρική σου πορεία, υπάρχει κάποιο παιχνίδι έτσι που το ξεχωρίζεις, ήταν από τα καλύτερα σου παιχνίδια ή το έχεις κρατήσει? Δεν μου έρχεται κάποιο συγκεκριμένο τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα υπάρχουν ένα-δύο παιχνίδια που τα έχω κρατήσει και από την Α' Εθνική και από τη Β' Εθνική και γενικά από όλη την ποδοσφαιρική μου καριέρα. Ωραία. Και ποιο είναι το μήνυμα της Ελπίδας Μπριασούλη στους φιλάθλους της Αγίας Παρασκευής? Τι να περιμένουν από εσένα και από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος, αρχής γενομένης από το κυριακάτικο παιχνίδι με τις Άβαντες Χαλκίδας? Τι να περιμένουν, θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε πάντα να βγάζουμε ασπροπρόσωπους στους φιλάθλους μας, να συνεχίσουν να μας στηρίζουν και να είναι δίπλα μας σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Σε ευχαριστώ πολύ.